Đây Phụng à, Vocato, fermo. Vale. Io già lottavo. Se non pensi, sti carichiamo. Καλά το κοντά το πάει. Κάνει καλό στα μπιζέ, στα τέτοια, GTI. Ναι, μα πηγαίνει 2 μέτρα κάτω πάνω, θα σου πω. Σου λέω, έχει κορυφαίο στα μπιζέ. Γαμός δρόμος Adventure. εθνική. Μια πέτρα εδώ. Άντε ρε. Τυχαίο λάθος. Πια 12.90 και μαλακίες. Μόνο CBR για τέτοιους δρόμους. Παραλίγο. Θα κάνουμε, θα πάμε κάτι παραλία. Πάμε να δούμε την άλλη, την παραλία ή την ίδια. Την ίδια τι να δούμε, άμα βρούμε την άλλη έχει καλώς. Εδώ πρέπει να βάλω δεξιά, ωραία, πάμε. Εγώ θέλω να τη δω. Γιώργο, Αντώνη. Δεν πρέπει να είναι μακριά, 10 λεπτά, πώς είναι. Καμάρι. Στο διαπέλα, για την ίδια ή για την άλλη. Για την άλλη, δεν ξέρω. Εμείς είχαμε πάει στο καμάρι, έτσι δεν είναι. Καμάρι, ναι. Από αυτοκίνητο. Κόμμα. Κόμμα ποιος όπλε. Ο Αντώνης. Ο Γιώργος. Εγώ δεν είπα κάτι, εγώ είπα αυτοκίνητο. Ο Γιώργος φροντίζει για την υγεία του ασφάλεια, δεν φροντίζει για τον άλλον. Ναι, εσείς να παίζετε δεν με σημαίνει. Απλά άμα παίζετε να είστε μπροστά να σας γράψω στο βίντεο. Αφού έχει και πίσω κάμερα, δεν σημαίνει. Α, σωστά, ναι. Τώρα μπορείτε να πέσετε όποτε θέλετε. Έχω ένα πολύ καλό βίντεο από τότε που είχαμε πάει στον Πράδο. Εσύ δεν έχεις βίντεο από εκεί, άσχημα μαλακίες. Έχω βίντεο από εκεί. Δεν είναι τραβηγμένο δικό σου. Όχι, έχω το δικό μου το βίντεο. Εγώ ήμουν τρίτη μοτοσυκλέτα. Ήτανε... τρίτη μοτοσυκλέτα. Το Βαραντέρο ήταν τρίτη μοτοσυκλέτα. Δεύτερη. Ήταν δεν το Βαραντέρο. Εγώ... Δεύτερη δεν μετράει, δεν μετράει αυτόν. Από δεν πίσω. Τον εαυτό μου. Δεν μετράει τον πέφτει. Άρα ήταν τρίτη μοτοσυκλέτα και ναι. Πάλι. Τρίτη μοτοσυκλέτα. Το καλύτερο ήταν πως μαζευτήκανε κουβάρι από πίσω. Εγώ ήμουν πολύ πίσω, άγγιξα. Εγώ ήμουν πίσω από τον Μπάμπη και βλέπω τον Μπάμπη ξαφνικά με φρένα και λέω παραγγελία. Δεν ήταν ο Μπάμπης, ήταν ο... Μπάμπη είχα μπροστά μου. Άρα ήσουν πολύ πίσω τότε, γιατί ο Γιαννάκιας ήταν από πίσω μου. Ναι, εγώ ήμουν από τον Ιάκωβο, τέρμα πίσω. Ο Γιαννάκιας σχεδόν με φίλησε. Ο Γιαννάκιας μου λέει πως φρενάρει έτσι το δικό σου. Του Γιαννάκια είχε και ABS φαντάζομαι. Το βάλω νερό τώρα, δεν περιμένεις. Ναι, δεν φρενάρουν αυτά. Παραντέρω και βεστρό, είναι γνωστό ότι δεν έχουν φρένα. Καλύτερος ήταν πάντως ο Μπάμπης που κατέβηκε μετά και έλεγε θέλει κάνεις κανένα σάντουιτς. Καλά σου λέει, τώρα το τζαμ τρομάρα πήραμε να μην φάμε και κάτι. Το μεταξύ μόλις είχαμε φάει, ε. Όχι, δεν είχαμε φάει. Πηγαίναμε για φαγητό, αφού αργήσαμε. Σωστά, σωστά. Ρε παιδιά, έχουμε 4 σάντουιτς, λέει. Εδώ πέρα, βοηθήστε λίγο. Βοηθήστε ρε παιδιά. Μετά τα σάντουιτς, μισή ώρα μετά πήρε μερί 14. Πήρε μερί 14, ναι. Μετά από αυτή την εκδρομή, το φόρτωσε το NC με 3 βαλίτσες. Και τη σύζυγο.
τον Μπάμπη και τη σύζυγο και μου λέει ο Μπάμπης ότι και η σύζυγός μου λέει δεν είναι ναι. Ελευρία, είναι, είναι μα, καμία κατοστή. Μα το έλεγε στα πριόνια αυτό. Καταλαβαίνεις τώρα τι έγινε και στο NG, ε. Και πήγε, όχι σκο... πού είχε πάει. Σκόπια, πού είχε πάει, Σλοβενία, Σλοβενία από... Σλοβενία από Βουλγαρία, από Αλβανία. Και είχε, είχε βελάξει το NC. Είχε 500 κιλά φορτίο το NC. Αλλά καλύτερα ήταν όταν έσκασε μύτη στην καφετέρια και ήταν η μπάτση εκεί. Και κατεβαίνει ο Μπάμπης από το μηχανάκι και λέω, μαλακα, λέω, σε, σε παπί είναι ανεβασμένος. Πού είναι. Δεν καταλάβαινες ότι ήταν, κατα... ότι ήταν πάνω σε μηχανή. Εμείς είχαμε πάει εδώ. Ναι. Όχι. Εδώ, αριστερά είχαμε πάει. Κοίτα τι ωραία που είναι η θάλασσα εδώ, δηλαδή σαν τοπίο, πώς είναι τα βράχια. Θυμίζει λίγο για μένα, εντάξει, όχι με τόσο πράσινο, λίγο ξινόβρυση έτσι τα βράχια. Πάντως από εδώ δεν έχουμε, δεν είναι εξερευνημένο ας πούμε το Πήλιο. Δεν είναι τόσο τουριστικό. Δεν είναι τόσο τουριστικό. Είναι τουριστικό. Τώρα τρέχει πιο πολύ, άλλη φορά όταν θα πίνεις πρώτα δύο. Λύνεται. Φεύγουν οι γανοστολές που έχει. Το ξέρεις ότι καμιά φορά το κάνω αυτό, ε. Ο Γιάννης το ξέρει. Πάω πρώτα για Τσίπρα και μετά πάω βόλτα προς, τη... βοηθήκε, ε. Προς την αργά. Εκεί κάνεις τα γρήγορα τα περάσματα μετά. Εμείς εδώ είχαμε στρίψει, παιδιά. Λάθος κάνει, μπορεί, εδώ είχαμε στρίψει. Πάντως και από την άλλη πλευρά που είχαμε στρίψει, ήταν πολύ ωραία. Το γυμαράκι πολύ ωραία, αλλά εδώ φαίνεται ότι είναι ακρογιαλιά να κάνεις μπάνιο. Και έχει φοβερό χρώμα. Το καλοκαίρι θα είναι καταπράσινο τώρα εδώ. Το κάνουν μπάνιο, εσύ, κάνουν και παραλία. Ναι ρε. Και δεν θα έχει και κόσμο φαντάζομαι. Το ταβέρνο ο Κώστας. Να, εδώ θα έρθουν να φάμε. Δεν είναι... κάτσε το πάμε. Κατεβάζει, δεν είναι όλοι τρανσάλες. Τρανσάλες, έτσι. Το τρανσάλ μπήκε αέρα. Ντόφλες, έγινε κάλια, ξύλα, όχι. Πάντως είναι πολύ ωραία.